Πάμε μέχρι την Κομωτινή για να δούμε έναν άνθρωπο πολύ αγαπητό που έτσι προσπαθεί να διδάξει την αγάπη, να μεταδώσει το λόγο του Θεού, να δείξει την καλοσύνη. Να είναι μαζί με τον κόσμο. Να είναι μαζί με τον κόσμο. Είναι ο Σεβασμιότατος Παντελεήμων Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής. Καλή σας ημέρα, Σεβασμιότατε. Καλημέρα και σε εσάς, την κυρία Βούλγαρη, σε εσάς κύριε Χασαπόπουλε, στους συνεργάτες της εκπομπής σας, αλλά και σε όσους μας παρακολουθούν. Καλημέρα από την καρδιά της Θρακικής Γης. Καλημέρα από την Κομωτινή, από την Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας. Το «σ' αγαπώ» λέγεται τόσο εύκολα. Συγγνώμη που σας φέρνω έτσι σε μια μηχανή στάση, αλλά εσείς έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο και διδάσκετε την αγάπη. Λέγεται τόσο εύκολα στον οποιονδήποτε. Κύριε Χασαπόπουλε, η αγάπη είναι ο ίδιος ο Χριστός. Επομένως, όταν λες τον άλλον «σ' αγαπώ», είναι αυτό το οποίο εκφράζουμε και εμείς μέσα στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας, την οποία τελούμε η κληρική αλλά και η λαϊκή όλοι μαζί. Ο Χριστός εν το μέσο ημών, όταν λέμε, αυτό είναι το εκχύλισμα της αγάπης του Θεού για τον κόσμο. Με αποτέλεσμα αυτή η αγάπη μετά μεταφράζεται στη ζωή μας σε πολλές παραμέτρους. Και είναι πραγματικά τα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια που ζούμε και περνάμε, οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να ακούσουν αυτό το μεγάλο δώρο, γιατί είναι δώρο η αγάπη, δώρο που δόθηκε από τον Θεό στους ανθρώπους, αλλά και οι άνθρωποι πρέπει αυτό το δώρο να το κάνουμε δικό μας και να το μεταλαμβαδεύσουμε σε όλους τους ανθρώπους. Εσείς το λέτε πολύ πιο ωραία από εμάς. Βέβαια, εκτός από την αγάπη, έχουμε και πολύ ανάγκη μέσα αυτούς τους καιρούς που ζούμε και την πίστη μας και να προστρέξουμε στην Παναγία μας. Και σήμερα σας καλέσαμε εδώ γιατί περιμένετε την εικόνα της Παναγιάς μας και θέλαμε να μας πείτε λίγο ποιο είναι το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βούλγαρη, και εσάς, κύριε Χασαπόπουλε, για τη δυνατότητα που μου δίνετε να ανακοινώσω στους ανθρώπους ότι μεθαύριο στις 6 του μηνός Σεπτεμβρίου, το απόγευμα στις 6.30 ώρα, η Κομωτινή αλλά και η Θράκη γενικότερα θα έχει αυτή την μεγάλη ευλογία να υποδεχθεί την Παναγία του Άξιο Νεστή από το πρωτάτο του Αγίου Όρους και μάλιστα από αυτή την θέση θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους που συγκατένευσε σε αυτό το αίτημα και η εικόνα της Παναγίας μας θα βρίσκεται στην πόλη και στη Μητρόπολη μας. Ξέρετε ότι η εικόνα της Παναγίας του Άξιο Νεστή δεν εξέρχεται εκ των ορίων του Αγίου Όρους εύκολα. Εξέρχεται για να σηματοδοτήσει ιδιαίτερα γεγονότα αλλά και να στηρίξει το λαό μας. Και μάλιστα αυτοί οι δύο λόγοι εμπεριέχονται και σε αυτήν την πρόσκληση την οποία απευθύναμε 3 χρόνια πριν στην Ιερά Κοινότητα και μάλιστα θα είχε πραγματοποιηθεί αυτή η μεγάλη επίσκεψη στις 19 Μαΐου του 2020 όταν συμπλήρωνε η Θράκη 100 χρόνια ελεύθερου βίου. 100 χρόνια από τότε που προσαρτήθηκε στον εθνικό κορμό. Όμως ο κορονοϊός και τα παρελκόμενά του δεν επέτρεψαν αυτήν την επίσκεψη και τώρα που μπαίνουμε σιγά σιγά στην κανονικότητά μας επανήλθαμε και πάλι στην απόφαση της διπλής συνάξεως των πατέρων του Αγίου Όρους, της Ιεράς Κοινότητας, με αποτέλεσμα θα βρίσκονται εδώ η Ιερά Κοινότητα μεταφέροντας αυτό το μεγάλο σέβασμα της πίστεώς μας για να επισφραγίσει τα 100 χρόνια ελεύθερου βίου της Θράκης αλλά και να εγγενιάσει, θα έλεγα έτσι, τη νέα εκατονταετηρίδα. Σωστά. Σεβασμιότατε, το πρόγραμμα τι προβλέπει διανυκτέρευση της εικόνος? Θα μείνει, κύριε Χασαπόπουλε, εικόνα από τις 6 του μηνός Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 12. Όλες αυτές μέρες, μια εβδομάδα. Μάλιστα, θα είναι 6 μέρες, περίπου μια εβδομάδα. Όλες αυτές τις μέρες θα υπάρχει δυνατότητα οι άνθρωποι να προσέρχονται καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου για να προσκυνήσουν. Την επόμενη μέρα, στις 7 του μηνός, θα έρθει προσκυνητής, αλλά και υψηλός προσκεκλημένος της Μητροπόλεως μας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Και μάλιστα και στην Ιερά Συγχώρηση εκλήθησαν σεβασμιότατοι αρχιερείς, αλλά και από αυτή την θέση καλώ όλους τους ανθρώπους και ειδικότερα, κυρία Βούλγαρη, επιτρέψτε μου να πω και τις γυναίκες ιδιαιτέρως, γιατί αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα εύκολα να προσφέρουν. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Με αποτέλεσμα τους καλώ όλους και πρέπει να σας πω ότι την τελευταία ημέρα που θα βρίσκεται εδώ η εικόνα στις 12 του μηνός είναι η ημέρα που θα ανοίξουν τα σχολεία. Σε μια συνεννόηση με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού θα γίνουν οι αγιασμοί στα σχολεία από τις 8.30 μέχρι τις 9.30 από τους ιερείς μας, η επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς θα γίνει στον αύριο χώρο του καθεδρικού ναού. Εκεί που θα υπάρχει η εικόνα της Παναγίας θα βγει στα το συνδυάζεται στον... έτσι, ωραίο, πολύ ωραίο το συνδυάζουμε έτσι. Μπράβο, μπράβο. Ακριβώς. Και εκεί στον αύριο χώρο θα έρθουν αντιπροσωπείες από τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας. Και εκεί θα γίνει ο αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πολύ ωραία. Όλα αυτά είναι ευκαιρίες που μας δίνονται και για να αναζωπηρωθεί η πίστη μας, γιατί εγώ το πιστεύω και το βλέπω κάθε μέρα, ότι οι άνθρωποι, άσχετα ο καθένας τι λέει εξωτερικά, αλλά μέσα του έχει μια βαθιά πίστη. Έτσι λοιπόν, αλλά και όπως είπα, να στηριχτεί και ο λαός σε αυτά τα δύσκολα χρόνια, αλλά και να εγγενιαστεί και η νέα εκατονταετηρίδα που έχουμε μπροστά μας. Σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την ευλογία σας. Και εγώ να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά. Με το καλό. Με το καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετισμούς εκεί στην Κομωτινή. Μεγάλη στιγμή εκεί για την περιοχή, έτσι. Ωραίες μέρες.